Συνεχίζουμε με την άσκηση 19, συναρτήσεις και μεταβλητές. Βλέπουμε τον κώδικα τον οποίο θα εξεργαστούμε στον εξεργαστή κειμένου. Πάμε λοιπόν να τον γράψουμε. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ορίσουμε μια συνάρτηση πάλι, έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Στην ουσία είναι ένας κώδικας που δημιουργείς και είναι σαν ένα πρόγραμμα μέσα στο ίδιο το πρόγραμμα. Ο τρόπος που το κάνουμε λοιπόν εδώ είναι να γράψουμε το def, define δηλαδή, cheese and crackers, η συνάρτησή μας. Και βλέπουμε μέσα στις παρενθέσεις, επιτρογούμε τα arguments που έχουμε, που σε αυτή την περίπτωση είναι αυτά τα δύο. Το cheese count, η ποσότητα του τυριού, και το box of crackers, το κουτί με τα crackers δηλαδή. Και κλείνοντας την παρένθεση ακολουθεί η άνω κάτω τελεία, βλέπουμε εδώ, που σημαίνει ότι έχουμε ορίσει τα πράγματα, δηλαδή τέλος των ορισμάτων. Στη συνέχεια βλέπουμε 4 print, είναι εύκολα. Το ένα μας λέει you have 100 cheeses και παίρνει το cheese count και το τοποθετεί εδώ στο 100D. Στη συνέχεια το box of crackers, βλέπουμε εδώ, και το βάζει εδώ 100D για να μας πει πόσα έχουμε. Στη συνέχεια δύο απλά print, mom that's enough for a party, get a blanket. Δεν βλέπουμε τίποτα δύσκολο εδώ, δύο απλά print είναι. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε την επόμενη εντολή. Εδώ βλέπουμε ότι χρησιμοποιούμε την συνάρτηση για να εμφανίσουμε τον αριθμό των τυριών και των κουτιών με τα crackers. Οπότε στην ουσία βάζει τη συνάρτηση, δηλαδή το όνομα της συνάρτησης που το βλέπουμε εδώ, και απλά το 20 και το 30 για cheese count και boxes of crackers. Εύκολο αυτό το πράγμα, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Στη συνέχεια μπορούμε να το κάνουμε έναν ακόμα τρόπο, είναι να χρησιμοποιήσουμε μια μεταβλητή που θα τη δημιουργήσουμε. Την ονομάζουμε amount of cheese και amount of crackers και βάζουμε μέσα το 10 και το 50. Οπότε στην ουσία amount of cheese ίσο με 10 και amount of crackers ίσο 50. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι στην συνάρτησή μας, την οποία έχουμε βάλει εδώ, να βάλουμε μέσα τις μεταβλητές amount of cheese και amount of crackers που έχουν πάρει τις τιμές 10 και 50. Συνεχίζοντας μπορούμε να κάνουμε και τα δύο αν θέλουμε, δηλαδή υπάρχει αυτός ο τρόπος. Δεν είναι κάτι δύσκολο, με μια απλή ματιά μπορούμε να καταλάβουμε το τι γίνεται. Βλέπουμε το cheese and crackers, δηλαδή τη συνάρτηση. Μέσα βάζουμε το 10 και 20 και το 5 και 6. Οπότε στην ουσία ξέρω ότι φαίνεται λίγο ανόητο, αλλά γράφουμε το 10 και το 50, αλλά έτσι καλούμε μεταβλητές σε μια συνάρτηση. Είναι εξαιρετικά ισχυρές και μπορεί να τις χρησιμοποιήσετε κάθε φορά που κάνετε κάτι. Και αυτό μάλλον είναι και ο πιο κοινός τρόπος που θα χρησιμοποιήσετε. Έχει μια συνάρτηση και κάνει μια μεταβλητή. Οπότε στην ουσία προσθέτουμε το 10 και 20 για να το μεταφράσει ως 30 και 5 και 6 για να το μεταφράσει ως 11. Μπορεί δηλαδή να κάνει συνδυασμό των δύο. Δηλαδή στην ουσία cheese and crackers, amount of cheese συν 100, amount of crackers συν 1000. Είναι αρκετά συνηθισμένο κάτι τέτοιο. Αυτά με την άσκηση 19. Πάμε λοιπόν να αποθηκεύσουμε το πρόγραμμά μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το .pi και είμαστε έτοιμοι να την εκτελέσουμε. Θα δώσω τα ίδια πάλι, ώστε να πάμε στον φάκελο που έχουμε αποθηκεύσει την άσκηση.
Είμαστε, δηλαδή, είμαστε πλέον στο φάκελο με τις άσκησεις και επιχειρολογώντας το X19.pi. Βλέπουμε, μας έβγαλε αρκετά μεγάλα κείμενα, δηλαδή στην ουσία μας εμφανίζει 3 φορές αυτό εδώ. Στην αρχή βλέπετε ότι το εμφανίζει απλά με την συνάρτηση, βάζοντας το 20 και το 30 στο μετρητή τυριού και κουτιών. Το βλέπουμε εδώ. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι μας εμφανίζει το 10 και 50 μέσα από τις μεταβλητές amount of cheese και amount of crackers που δημιουργήσαμε. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι εμφανίζει το τρίτο που έχουμε συνδυασμό των δύο. Πόσες φουλές στην ουσία έχει σε 30 τυριά και 11 κουτιά με crackers από την πρόσθεση αυτό το 2. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, πιστεύω ότι η άσκηση 19. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.